Σε παιχνίδια σκοπιμοτήτων αποδίδουν οι έμποροι ξυλία στο ζήτημα που ανέκυψε με την Εθελομύχλη, σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με αφορμή τη στροφή των καταναλωτών στα καυσόξυλα λόγω της απαγορευτικής τιμής του πετρελαίου. Το πρόβλημα με την Εθελομύχλη δεν είναι τα ξύλα. Είναι το βασικότερο, από τα βασικότερα αίτια είναι ότι καίνε ξύλα τα οποία έχουν βερνίκι, έχουν μπογιές, καίνε λάστιχα, καίνε σακούλες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τόσα χρόνια, εδώ και 40-50 χρόνια, στην Ελλάδα υπήρχαν μόνο σόμπες. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα στην Εθελομύχλη. Εγώ πιστεύω τώρα αυτό το δημιουργείται. Ή θέλουν να ανεβάσουν τη φορολογία στα ξύλα ή προσπαθούν με έμεσο τρόπο να ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και βρίσκουν δικαιολογία με τα ξύλα. Δεν υπάρχει άλλο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Εθελομύχλη δεν υπάρχει. Εθελομύχλη. Και από ανθρώπους που ασχολούνται, από επιστήμονες που έχουν κάνει, που μας έχουν πει, αυτό το πρόβλημα εγώ νομίζω ότι έγκυται σε αυτά τα τέτοια. Αυτό που ακούγεται ότι υπάρχουν τα τζάκια τα ενεργειακά και τα τζάκια τα κανονικά αυτά μέχρι τώρα, ότι υπάρχει διαφορά στην καύση, αληθεύει ή είναι το ίδιο πράγμα και η καύση γίνεται το ίδιο και ό,τι απορρίμματα τα βγαίνουν απ' έξω είναι το ίδιο? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι θέλουν να οικονομήσουν και γι' αυτό γίνεται αυτή η μεγάλη φιλολογία. Δηλαδή ότι αν βάλεις ένα τζάκι ενεργειακό θα έχει λιγότερους ρήπους, αλλά φυσικά όμως και να κάνεις ένα ενεργειακό τζάκι κοστίζει από 2,5 μέχρι 3.000. Άρα πιστεύω ότι κάποιοι θέλουν να τα οικονομήσουν. Όσον αφορά τη φορολογία, την αύξηση της φορολογίας, το είπατε και προηγουμένως, αυτό είναι ως αφορμή η Εθελομύχλη, αλλά θέλουν από ό,τι βλέπουμε να ακριβένει και το ξύλο και μετά, αν υπάρχει ακριβό ξύλο, ακριβό πετρέλαιο, ο κόσμος τι θα κάνει? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Στο τέλος θα καταδύσουν τον κόσμο να πεθαίνει από το κρύο με αυτά που προσπαθούν να κάνουν και στο τέλος ο κόσμος δεν θα έχει ένα είδος τέτοιος για να ζεσταθεί το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή το ξύλο είναι το πιο φθηνό μέσω θέρμασης για τον άνθρωπο. Πιστεύετε ότι αν αυξηθεί η φορολογία σε ένα τέτοιο επίπεδο δεν θα μπορούν να αγοράσουν οι άνθρωποι ούτε ξύλα? Μετά τι θα γίνει? Θα υπάρξει και στην αγορά πρόβλημα αλλά και στον κόσμο όσον αφορά τη θέρμανση? Ναι, αυτή τη στιγμή το ξύλο είναι το πιο φτηνό μέσο θέρμασης και με διάφορους τρόπους προσπαθούν, δεν ξέρω, προσπαθούν να το αυξήσουν και αυτό που έχει μείνει το τελευταίο είδος για θέρμαση. Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως ήδη στα ψηλά της δημοσιότητας πέρασε πως ακούστηκαν φωνές για επιβολή φόρου περιβαλλοντικής ρήπανσης επί της τιμής του ξύλου, αν και γρήγορα τα δημοσιεύματα πάρθηκαν πίσω.